Έχετε μεγάλη αγάπη και εκτίμηση από τον κόσμο και από τον νεότερο κόσμο, τους νέους ανθρώπους της χώρας, που κουβαλάνε μεγάλες προσδοκίες, ακούν τον λόγο σας, παίρνουν δύναμη και έχουν μια αγωνία για να κάνουν για την πρόοδο και την εξέλιξη, τη δική τους, την κοινωνική, επαγγελματική και τη δυνατότητα να κάνουν την οικογένειά τους οργανωμένα, όμορφα, κοντά στο Χριστό, στο Θεό. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτή την εικόνα, σε αυτή την περίοδο της που διανύουμε στη χώρα, θα θέλανε πιο έντονα και το ρόλο και το λόγο της Εκκλησίας. Και ας δέχετε την πίεση από το χώρο της πολιτικής για τα πράγματα που συμβαίνουν δίπλα μας. Εσείς κάνετε μια προσπάθεια, η Εκκλησία, στη χώρα να στηρίξει και με το φιλανθρωπικό έργο και εκτός από το δυνατικό ρόλο και το έργο, την συνοχή της των Ελλήνων. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει μια κρίση. Το πρώτο πρέπει όμως να μας απασχολήσει, πρέπει να μας απασχολήσει, να μας απασχολήσει όλους. Και την Εκκλησία σαν διοίκηση, σαν οργανισμό, και την πολιτεία, αλλά και τους ανθρώπους όλους. Γιατί πρέπει να βρούμε την αφορμή, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και θα δούμε ότι έχουμε όλη την ευθύνη και ευρωπαίες και από την Εκκλησία και από την πολιτεία και από ανθρώπους που μας πρόδωσαν. Οι νέοι που βρίσκονται. Οι νέοι βρίσκονται σε ένα σημείο που πρέπει να κάνουν εξέταση των πραγμάτων. Πρέπει να δούνε ποιος είναι ο πληρμός τους, τι είναι αυτό που θέλουν και να ξέρουν αν είμαστε χαμηλά ή αν πάμε ακόμα πιο χαμηλά. Εμείς ήδη θα πρέπει να παλέψουμε για να σηκωθούμε. Είναι αυτό που λέει ο ποιητής, όταν φτάσει κανείς στο τελευταίο σκαλί και δεν υπάρχει άλλη ελπίδα να πάει πιο κάτω, τότε αρχίζει να κοιτάει προς τα πάνω. Είπατε τη λέξη προδοσία. Κάτι προδοσία. Όταν κανείς δεν είναι πιστός στο καθήκον του, όταν κανένας αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει τα ξεχνάει, φαίνει απελπισία. Είναι προδοσία αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται. Αφού γίνει η διάγνωση, χρειάζεται το φάρμακο για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Αλλιώς δεν παίρνουμε το φάρμακο και επομένως η αρρώστια θα συνεχίζει. Να έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς τους πολιτικούς. Και ένα δεύτερο, παρακολουθούμε την οικονομία όπως αναπτύχθηκε, οδήγησε κάπου στη χώρα. Κοιτάξτε, φύγαμε από την κτηνοτροφία, φύγαμε από τη γεωργία, φύγαμε από τις αρχές μας. Κοιτάξτε, αυτά από μόνο τους δεν είναι απόλυτα. Πρέπει ο άνθρωπος να τα δει όλα αυτά και να δει τι είναι αυτά που γκρεμίστηκαν. Και δυστυχώς έχουν γκρεμιστεί όλα. Γιατί να έχουμε γεωργία και κτηνοτροφία? Εμείς δεν δώσαμε την εντολή, βγάλετε τις ελιές. Εμείς δεν είπαμε, βγάλετε τα μπέλια, γιατί θα κάνουμε. Γιατί, διότι θα φύγουν επιδοτήσεις. Να, τι επιδοτήσεις και κοπήκανε. Ποιος καλλιέργησε αυτό το πνεύμα, θα δούμε. Την ενότητα πώς θα την κρατήσουμε, όταν όλοι εργάζονται πολύ για τη διάσπαση της. Εδώ είναι το κακό το μεγάλο. Και αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Και η Εκκλησία αυτό θέλει να κάνει, να κρατήσει τον ιστό της κοινωνίας και να κρατήσει τα όρια τα δικά της. Η Εκκλησία δεν είναι διοίκηση, δεν είναι εξουσία. Λένε πολύ, ήρθε η ώρα της Εκκλησίας να πάρει στα χέρια, ξέρω εγώ, ότι τα ακούτε αυτό πράγμα. Δεν είναι αυτό συνετό. Η Εκκλησία πρέπει να κρατήσει τον λαό, να τον εμψυχώσει και να τους πει, ελάτε όλοι μαζί να αγωνιστούμε. Αλλά δεν πρέπει να επηρεαστεί από την εξουσία, διότι η εξουσία είναι μεγάλος πειρασμός για την Εκκλησία. Είναι εύκολο να την πάρει, αλλά δεν είναι δική της αποστολή. Διότι ο Κύριος μας είπε ότι για κοιτάξτε γύρω, οι εξουσίες, η δολατρία, χαρακτηριστικό γνώρισμα έχουν πιο, ότι εξουσιάζουν τον άνθρωπο. Εμείς όμως, ο κόσμος, ο χώρος δεν ενεργεί έτσι. Επομένως, να το κλείσουμε αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία έχει υποχρέωση να θυσιαστεί, να βοηθήσει τους ανθρώπους όλους, με πολλούς τρόπους και υπάρχουν πολλοί τρόποι. Από το υλικό μέχρι το ηθικό, πρέπει να αγωνιστεί. Αλλά να μην πέσει στον πειρασμό, να γίνει η ίδια εξουσία. Και στους ανθρώπους που διοικούν τη χώρα, στις πολιτικές δυνάμεις που παίρνουν πάντα την ευλογία, τι τους μεταφέρετε εσείς? Εντάξει, αν λειτουργεί η δημοκρατία σωστά, έχει φάρμακο. Όταν δεν λειτουργεί η δημοκρατία σωστά, δεν υπάρχει φάρμακο. Και επομένως, το μπαλάκι που πέφτει στην ψήφο του λαού. Άραγε ο λαός που ψηφίζει ξέρει τι πρέπει να κάνει. Άραγε όταν δεν ψηφίζει σωστά, θα περιμένει αυτά τα αποτελέσματα.